Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο 13ο μάθημα για Angular JavaScript. Θα δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή με Angular.js και συγκεκριμένα μια to-do list, δηλαδή λίστα με δουλειές και πράγματα που πρέπει να μην ξεχάσουμε. Με την Angular θα δείτε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, σε σχέση με πιο παραδοσιακούς τρόπους. Από τη μία σίγουρα χρειαζόμαστε έναν server, και από την άλλη έχουμε το browser της επιλογής σας. Σίγουρα ο server θα έχει και μια βάση δεδομένων με τις δουλειές που θα φορτωθούν στη λίστα. Στον browser, για να λειτουργήσει η ιστοσελίδα, χρειάζεται JavaScript, HTML και CSS. Ανάμεσα τώρα σε αυτά τα δύο, για να γίνει μεταφορά των δεδομένων, χρειάζεται το πρωτόκολλο HTTP, που είναι η υλοποίηση του REST για το ίντερνετ, με τις επιμέρους μεθόδους που θα χρησιμοποιεί ο browser. Get για να εμφανίζει περιεχόμενο ιστοσελίδων, Post για να κάνει upload αρχείων, Delete για διαγραφή, Put για ανανέωση δεδομένων. Πάμε όμως τώρα στο Visual Studio και αρχικά θα φτιάξουμε ένα νέο project. Επιλέγω βέβαια ένα πρότυπο web και συγκεκριμένα ένα web application όπως αυτό εδώ. Τώρα εδώ για όνομα θα δώσετε ό,τι όνομα επιθυμείτε. Εγώ για λόγους απλότητας θα το αφήσω έτσι. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με την τοποθεσία που θα δημιουργηθεί το project. Εγώ το αφήνω όπως είναι. Πατάω OK. Επιλέγω Web API. Και εδώ τώρα πατάω Cancel, αφού δεν θέλω να κάνω τώρα επιβεβαίωση των στοιχείων μου. Ορίστε, περιμένω λίγο και άνοιξε η εφαρμογή μου. Πάω πρώτα να δω τι μου έχει φτιάξει. Ορίστε ένας controller, το ανοίγω ως εξής. Έχω ανοίξει το site του Jeremy Howard που ακολουθούμε τις οδηγίες. Κατεβαίνω λίγο κάτω. Εδώ ακριβώς. Όπως λέει το API της εφαρμογής μας, χρησιμοποιώ από κατασκευή της XML για μεταφορά αρχείων, αλλά εμείς θα το αλλάξουμε σε JSON επειδή είναι πιο εύχριστο και εύκολο να κάνεις αποσφαλμάτωση. Άρα κάνω αντιγραφή αυτών εδώ του κώδικα και πάω να βρω το αρχείο Web API Config για να το κάνω επικόλυση. Ωραία, τώρα έχω αλλάξει την στάνταρ ρύθμιση από XML σε JSON. Τώρα ας προσθέσω μια νέα κλάση, στην οποία θα δημιουργήσω το στοιχείο της λίστας. Πηγαίνω εδώ στο Model και Add και έπειτα Class. Δίνω ένα όνομα στην κλάση, θα δώσω to-do. Και κατευθείαν δημιουργήθηκε η κλάση μου. Πάω να ορίσω τώρα από τι θα αποτελείται κάθε στοιχείο της to-do λίστας που θα φτιάξω. Πηγαίνω πάλι στο site του Jeremy Howard που ακολουθούμε τις οδηγίες και μου δίνει έτοιμο ένα παράδειγμα item list με τα πεδία κωδικός στοιχείου, κείμενο, προτεραιότητα και τελική ημερομηνία. Το αντιγράφω για λόγους χρόνου και το κάνω επικόλυση στην κλάση to-do που έφτιαξα προηγουμένως.
Αλλάζω λίγο και κάποια ονόματα για να το προσαρμόσω σε ό,τι έχω φτιάξει ως τώρα. Και είναι έτοιμο. Πάμε να φτιάξουμε ένα νέο controller, ο οποίος θα γυρίζεται την κλάση μου και θα δημιουργεί πολλά στοιχεία. Η διαδρομή είναι controllers, μετά add και πάω στο controller. Δίνω τα στοιχεία που βλέπετε και περιμένοντας λίγο μου δημιουργεί το νέο controller. Τώρα μπορώ να το τρέξω και να δω κάποια αποτελέσματα από το controller. Για να το κάνω αυτό, πάω debug και start debugging. Μου ανοίγει ο browser που χρησιμοποιώ στον localhost του Visual Studio. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, έχω έναν εικονικό server που τρέχει το site που φτιάχνω. Για να δω το περιεχόμενο του site, πρέπει να καλέσω τη συνάρτηση GET, που είναι ίση με API του DAZ. Το συμπληρώνω και αυτό στη γραμμή αναζήτησης και πατάω Enter. Περιμένω λίγο και τελικά να η σελίδα, που δεν έχει και πολλά, μόνο έναν κενό πίνακα. Για να τροφοδοτήσω τον πίνακα με στοιχεία, αφού δεν έχω πραγματικά δεδομένα, θα τρέξω εικονικά μια βάση δεδομένων. Αυτό για να το κάνω στην καρτέλα Tools και μετά Package Manager Console, το οποίο μου ανοίγει εδώ μια γραμμή εντολών για διαχείριση βάσης δεδομένων. Γράφω αυτή την εντολή για να κάνω Enable τη βάση δεδομένων και να το τρέχει και να την δημιουργεί αφού σβήσω εδώ την τελεία και το ξανατρέχω. Μου δημιούργησε ένα αρχείο ρυθμίσεων για τη βάση δεδομένων, αυτό εδώ το configuration. Πηγαίνω στη συνάρτηση seed, δηλαδή σπόρος, και αφού σβήσω όλα αυτά, πηγαίνω πάλι στο site που βλέπω τα βήματα και αντιγράφω αυτόν τον κώδικα που θα γεμίσει με τυχαία δεδομένα τη βάση δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση random. Κάνω αντιγραφή, επικόλυση όλο αυτό μέσα στη seed. Αλλάζω και μερικά ονόματα για να είναι εντάξει. Λοιπόν, μετά από τις αλλαγές που έκανα, πρέπει να ενημερώσω τη βάση δεδομένων. Άρα πάω στη γραμμή εντολών του Package Manager και γράφω Update Pavla Database.
Με ενημερώνει κιόλας ότι η συνάρτηση συντάλλαξε. Πάω κάνω stop debugging και πάλι start. Τρέχει από την αρχή ο localhost του Visual Studio. Ξαναγράφω API to Does και πατάω Enter. Ορίστε τώρα τα στοιχεία της λίστας από το πρώτο μέχρι το 50. Αυτά εδώ είναι τα αρχεία που φτιάξαμε σήμερα. Όλα καλά. Δουλεύει όπως τα έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά για το σημερινό μάθημα της Angular JavaScript. Θα συνεχίσουμε την εφαρμογή μας στο επόμενο μάθημα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να αφήσετε σχόλια. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα.